έσκυσαν το ένα μετά το άλλο τα λάστιχα των οχημάτων και έγιναν καπνός. Άγνωστοι δράστες διέλυσαν τα λάστιχα 7 οχημάτων και μιας μηχανής με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας την αγανάκτηση δημοτών, οι οποίοι έβαλαν το χέρι στην τσέπη για την αντικατάσταση των τρυπημένων ελαστικών. Σκίσαν και από απέναντι αριστερά από τη μεριά του τείχου, σκίσαν και από τη μεριά του σχολείου, ναι. Σκίσαν και το αυτοκίνητο αυτό εδώ πέρα που είναι του γιού μου, του παιδιού. Δεν ξέρω γιατί τα σκίσανε, κακία, τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχει πρόβλημα εδώ με την κάλυψη της περιοχής. Πρέπει να περνάει η αστυνομία από εδώ, πίσω από το σχολείο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Κάθε βράδυ μαζεύονται πολλά παιδιά εκεί από την Αυγή, τα βλέπω πολλές φορές. Όταν λέτε παιδιά με παραβατική συμπεριφορά. Τι να πούμε τώρα, όταν τα βλέπεις εκεί 11 και 12 η ώρα που γυρνάω το βράδυ, πού είναι οι γονείς τους. Είμαστε μια ήσυχη γειτονιά εδώ πέρα, δεν είχαμε πρόβλημα. Τουλάχιστον όσο αφορούσε με τα σχισίματα ή ηλικές ζημίες που κάναμε στα αυτοκίνητα. Τώρα το τελευταίο διάστημα των 3 μηνών έχει ξεκινήσει και δηλαδή, το πράγμα έχει παραγίνει ναι, πάρα πολύ. Και τα αυτοκίνητα που ήταν μαζεμένα, δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο. Που... Στη σειρά ήταν 4-5 αμάξα, ναι. Και απέναντι μετά ήταν άλλα 3-4 αμάξα να πάνε πέρα. Μέχρι και μια μηχανή στην κορφή. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε γειτονιά πίσω από το νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου. Μια μέρα πήγα πάρω το αυτοκίνητο, είδα και είχε τρυπημένο λάστιχο. Στην αρχή νόμιζα ότι ήμουν μόνο εγώ, αλλά μετά μας ενημέρωσαν και οι γείτονες που είδαν ότι είχαν και αυτοί το ίδιο θέμα. Φαίνεται ότι έχει γίνει με μαχαίρι. Ναι, στο δικό μου τουλάχιστον φαινόταν ότι ήταν με μαχαίρι. Τώρα στα υπόλοιπα δεν γνωρίζω. 2 του μήνα, 8 το βράδυ. 8 με 10 το βράδυ έγινε αυτό το πρόβλημα. Τους έχει καταγράψει η κάμερα. Πόσα άτομα ήταν? Α, δεν ξέρω. Ήταν 2-3 άτομα. Δεν ξέρω. Ήταν πολλά παιδιά εδώ πέρα και παίζανε. Δεν ξέρω. Εγώ είδα 2 άτομα στην κάμερα. Σκύβανε και σκύζανε τα λάστιχα. Ξέρω εγώ τι κάνανε. Όπως λένε αγανακτισμένοι δημότες, το κακό έχει παραγίνει στην περιοχή, καθώς αντίστοιχα περιστατικά με φθορές στα ελαστικά οχημάτων σημειώθηκαν και πριν από 3 μήνες. Και το επαγγελματικό αυτοκίνητο της εταιρείας που δουλεύω μου έχουν σχίσει 2 φορές τα λάστιχα. Ναι. Και το αυτοκίνητό μου που ήταν ακριβώς από πίσω μου έχουν σχίσει άλλες 2 φορές τα λάστιχα. Δηλαδή 2 στην κλούβα και 3 φορές στο δικό μου, στο ζήταχη. Σε διάστημα 3 μηνών. Ναι, το πρώτο περιστατικό ήταν 3 μήνες πριν. Τώρα ακούγονται για παιδάκια. Τώρα τα παιδάκια δεν πιστεύω να κάτσουν να σχίσουν 11 λάστιχα. Πιστεύω κάποιοι που είναι τοξικομανείς μπορεί να ανεβαίνουν από εδώ πάνω. Τα αυτοκίνητα ήταν σταθευμένα επί της οδού Πλούτωνος, με τις κινήσεις των νεαρών δραστών να έχουν καταγραφεί από κάμερες στον επίμαχο δρόμο. 20 χρονών, 22 χρονών, 18 χρονών. Εντάξει, τι να πω άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Η αστυνομία σε μεγάλη οθόνη θα δει και τα πρόσωπά τους ξεκάθαρα. Σίγουρα. Σίγουρα θα βρεθούν. Και είναι αμαρτία να κάνουμε ζημιά στις ξένες περιουσίες, γιατί και αυτοί έχουν αυτοκίνητα όπως έχουμε και εμείς. Και είναι αμαρτία.